Έτσι, όπως τα λέτε. Η νίκη είναι μεγάλη γιατί έγινε επί ενός αντιπάθμιση σειρά ετών πρωταθλητή και αίτητη κιόλας. Συν ότι ο Παναθηναϊκός μετά από κάποια χρόνια, ας το πούμε, δυστοκίας με τα παραγωγικά ή με τα μπατζετικά, είχε μια φήμης απορία. Ο Παναθηναϊκός τώρα ανεβαίνει, χτίζει πάλι τις ομάδες του ανταγωνιστικές. Και αυτό τώρα, αυτή η νίκη ήρθε να μας δώσει δύναμη και διάθεση και κίνητρο να γίνουμε όλοι καλύτεροι, ο Παναθηναϊκός σαν κλαμπ και τα τμήματα, οι ομάδες σαν ομάδες. Αναφορικά με το ντέρμπι, ήρθε η νίκη με ένα πόντο διαφορά. Το μάτς πήγε όπως το είχατε μελετήσει? Κοιτάξτε τώρα, για να μην γελιόμαστε, θεωρώ ότι έπαιζε ο Δαβίδη με τον Γολιάθ άνθρωπον στην υπερβολή του, θα το έλεγα. Ναι. Φυσικά ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, παραμένει κατά τη γνώμη μου το φαβορί για το πρωτάθλημα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Το προσεγγίσαμε λοιπόν τακτικά, θεωρώ με το σωστό τρόπο. Και όπως ξέρετε, στο παιχνίδι μπορεί να έχει την καλύτερη τακτική. Οι παίχτριες, οι αθλήτριες εφαρμόζουν αυτή την τακτική. Θεωρώ ότι οι αθλήτριες μας κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά και την αξίζαμε την νίκη.